Σκληραίνουν τη στάση του αστυνομικοί ενώπιση των νέων μειώσεων στα ειδικά μισθολόγια, ενώ με επιστολή της προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, η συνδικαλιστική κίνηση Ξάνθης επισημαίνει πως δεν είναι δυνατόν να ζητείται η ταπείνωση και η απαξίωσή τους. Το θέμα ήταν η συσσωρευμένη αγανάκτηση όχι μόνο των αστυνομικών της Ξάνθης, αλλά το σύνολο των Ελλήνων αστυνομικών για τον εμπεγμό εις βάρος των μισθών όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί που είμαστε στο Ζάπιο 3 και υποσχέθηκε για αποκατάσταση του μισθού των αστυνομικών στα επίπεδα του 2009, φτάσαμε σε περικοπές να συζητάμε για 12%. Κάτι που από εμάς είναι εντελώς απαράδεκτο. Οι συνάδελφοί σας στην Αθήνα άρχισαν να κάνουν κινητοποιήσεις και λευκές απεργίες. Είναι όλα στο πρόγραμμα. Ήδη από την Ξάνθη την Πέμπτη θα κατέβουμε πάνω από 20 άτομα να διαδηλώσουμε στην Πανελλήνια Πορεία. Για να τους δώσουμε το ένα μήνυμα ότι δεν αντέχουμε άλλο. Ως εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια ο εμπεγμός. Μιλάνε για ειδικά μισθολόγια τη στιγμή που οι Έλληνες αστυνομικοί δεν ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια. Ειδικά μισθολόγια είναι τα προνομιούχα. Εμείς, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένας αστυφύλακας που βγαίνει από τη σχολή παίρνει 600 ευρώ. Και όταν θα δουλέψει έκτη μέρα και νύχτα, θα αποζημιωθεί από το ελληνικό δημόσιο με ακριβώς τα μισά λεφτά από ό,τι αποζημιώνονται οι άλλοι πάλι του δημοσίου. Πάλι εις βάρος των αστυνομικών αυτές οι εξαιρέσεις. Δεν γίνεται αυτό. Συζητάμε για περικοπές 12% όταν ο Έλληνας αστυνομικός έχει υποστεί ήδη περικοπές 35%, όταν τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει πάρει καμία μισθολογική αύξηση και το χρονοεπίδομα έχει μείνει σταθερό, που είναι απώλεια τουλάχιστον 15%. Άρα εμείς έχουμε ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τρόικας. Δεν αντέχουμε άλλο. Μάλιστα, οι αστυνομικοί απευθύνουν μήνυμα προς την κοινωνία, τονίζοντας ότι και αυτή είναι κομμάτι της και δεν βρίσκονται απέναντι στον πολίτη που διαδηλώνει. Ο Έλληνας αστυνομικός είναι σαν Έλληνας πολίτης. Όταν ήμασταν πέρσι κάτω με τους αγανακτισμένους, κατάλαβαν τα προβλήματα, είδαν ότι δεν είμαστε κάτω διαφορετικό, δεν είμαστε απέναντί τους όπως θέλει να μας παρουσιάζει το κράτος. Και μαζί διαδηλώναμε. Και αυτό φόβησε τότε την τότε ηγεσία και έδωσε εντολή την επόμενη μέρα να κάνουν ντους στους αγανακτισμένους και να τους ξαναστρέψουν απέναντί μας. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Ξάνθης κάνουν ένα βήμα παραπάνω, προειδοποιώντας τους τοπικούς βουλευτές πως εάν τυχόν ψηφίσουν τη μείωση των μισθών των εστόλων, τότε θα κηρυχθούν ανεπιθύμητοι για την ελληνική αστυνομία. Τους καλούμε να μην ψηφίσουν τα μέτρα που είναι για τους ένστολους. Εάν τυχόν ψηφίσουν αυτά τα μέτρα, δεν είναι ευπρόσδεκτη η ελληνική αστυνομία. Κλείνοντας την επιστολή τους, οι αστυνομικοί ζητούν από τον Αντώνη Σαμαρά να κρατήσει το λόγο του.